Καλησπέρα Γιώργο Μημίκο. Καλή εβδομάδα. Δεν θα μπούμε ακόμα στην ενότητα των αθλητικών. Νομίζω ότι το να ασχολείσαι πέρα από τα αθλητικά και με άλλου είδους ρεπορτάζ ή το οτιδήποτε παίζει υπάρχει στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τόπο μας και την ιστορία του τόπου μας, είναι το ιδανικό. Και γι' αυτό χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί δεν έχεις ασχοληθεί για μία ακόμα φορά μόνο με το αθλητικό κομμάτι, αλλά έχεις ασχοληθεί αυτή τη φορά, μας φέρνεις ένα ρεπορτάζ από την πόλη του Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, για μία πολύ σεμνή και όμορφη τελετή που είχε να στείλει πολλά μηνύματα και που έγινε χθες. Έτσι είναι. Και βρέθηκες εκεί, Γιώργο. Για εξήγησέ μας ακριβώς και τι βλέπουμε στις εικόνες μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από την όμορφη πλατεία της Βίγλας, μια ανάσα από την πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου. Πριν λίγες ημέρες, 18 Ιουνίου του 2019, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την σφαγή των προσκόπων. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρά παιδιά έως λίγο μεγαλύτερα, στο Αϊδίνη της Μικράς Ασίας. Το Αϊδίνη ήταν η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη εκείνα τα χρόνια, καθαρά ελληνική. Μπορώ να πω, σε πληθυσμό μετά τη Σμύρνη. Κάτι σαν συμπρωτεύουσα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Μάλιστα, το Αϊδίνη το είχε καταλάβει ο ελληνικός στρατός 14 Μαΐου του 19. Οι Τούρκοι έκαναν αντεπίθεση και πλήρωσαν την οργή τους ουσιαστικά μικρά παιδιά. Έτσι, μιλάμε για 32 αθώες ψυχές που έχασαν τη ζωή τους με τον πιο άσχημο τρόπο. Για Έλληνες βεβαίως, για Ελληνάκια, και οι πρόσκοποι του Ηρακλείου θέλησαν χθες να τιμήσουν τη μνήμη τους και έκαναν αυτή την εκδήλωση και το τρισάγιο στο Μνημείο Προσκόπων Μικράς Ασίας που υπάρχει στη Βίγλα, το οποίο δεν θα ντραπώ να πω, Λευτέρη, ότι μέχρι χθες, παρόλο που έχω ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια με τα θέματα της Μικράς Ασίας. Και αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, Γιώργο. Δεν ήξερα την ύπαρξή του. Προσωπικά. Δεν το ήξερες, δεν το γνώριζες. Όχι, αλλά όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Σωστά, και νομίζω είναι τιμή σου και που βρέθηκες στο σημείο, κατέγραψες το τι ακριβώς συνέβη, μας μεταφέρεις την ιστορική πληροφορία, μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Προέρχεσαι από μια οικογένεια μικρασιατών. Νομίζω τα έχεις ζήσει εκ των έσω όλες αυτές τις ιστορίες και όλη αυτή την αναδρομή στο παρελθόν. Νομίζω ότι έχεις ζήσει μέσα από συζητήσεις και κουβέντες από τους γονείς σου και από την οικογένειά σου, παππούδες, γιαγιάδες, πολλές φορές. Μας τα έχεις εκμυστηρευτεί και εδώ στο κανάλι. Και οφείλω να σου πω ότι έχω μάθει πολλά από εσένα όσον αφορά το κομμάτι των προσφύγων και των μικρασιατών οι οποίοι ήρθαν στο νησί και μεταφέροντας μαζί τους και όλη αυτή την ιστορία, και έχω μάθει πάρα πολλά από σένα, και ένα ακόμα που μαθαίνω είναι αυτό που μας φέρνει σήμερα. Και σε ευχαριστώ πολύ. Να μου επιτρέψεις να πω, και είμαι πραγματικά συγκινημένος, ότι πρόλαβα δύο προπαπούδες και δύο προγιαγιάδες που ήρθαν από τα μέρη της Μικράς Ασίας, τα Άγια Χώματα όπως τα λέμε εμείς, έτσι, ματωμένα, σωστά, όπως τα είπε η Διδό Σωτηρίου, από τα Βουρλά, από το Σώμα και από το Αϊδίνη, αλλά και το Αξάρι, έχω ρίζες. Δεν πρόλαβα μία προγιαγιά από τη μεριά της μαμάς μου που ήρθε από τη Μικρά Ασία, ωστόσο από το Αϊδίνη ήταν η μητέρα του παππού μου, του Γιώργου Μημίκου. Κρυστάλλιστο όνομα, Κρυσταλία όπως τη φωνάζαμε, και είμαι πολύ συγκινημένος που μπορώ σήμερα, μου δίνει τη δυνατότητα η δουλειά μου, να πω δύο λόγια. Ανατριχιάζω, Λευτέρη, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν τους έχεις προλάβει αυτούς τους ανθρώπους, και μάλιστα ήμουν και άνω των 10 ετών όταν έφυγαν από τη ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να πεις κάτι. Αλλά αυτό που έγινε χθες, πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στους πρόσκοπους του Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Επιτροπή των Προσκόπων που είχαν αυτή την ιδέα, στον Γιώργο τον Κουναλάκη που έστησε κάτι μοναδικά, στο Σύλλογο Μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος που ήταν εκεί, την Περιφερειακή Έφορο Νεκταρία Χανιωτάκη, την οποία θα την ακούσουμε να δίνει το στίγμα για το τι ακριβώς έγινε, με δύο λόγια, για το τι έγινε τότε, 100 χρόνια πριν, το 1919. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, και όταν βλέπεις και μικρά παιδάκια, λυκόπουλα, προσκοπάκια, να το πω έτσι, να καταθέτουν στεφάνι, παιδιά που δεν ήταν πάνω από 7 χρόνων, είναι πολύ ιδιαίτερα συγκινητικό. Συγκινητικές στιγμές, γι' αυτό το λόγο δεν θα πούμε άλλα εμείς. Θα πάμε να δούμε και να ακούσουμε το τι υπόθηκε και το τι διαδραματίστηκε χθες στη Βίγλα, και επιστρέφουμε το αθλητικό κομμάτι, Γιώργο. Τόση ήταν η μανία των Τούρκων που και νεκρούς ακόμη τους βασανίζουν. Παλουκώνουν τα αυτόματά τους, τα ευνουχίζουν, επιδίδονται σε ένα όριο φρικιαστικό που δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπινος νους. Και όταν δύο μέρες αργότερα οι στρατιώτες μας ξαναπαίνουν το Αϊδίνη, δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους. Με δακρυσμένα μάτια, οι σκληροτάραχοι πολεμιστές σηκώνουν στην αγκαλιά τους τα τυραννισμένα πτώματα των μικρών ηρώων για να τα θάψουν. 31 πρόσκοποι που τίμησαν την προσκοπική τους υπόσχεση, αλλά και την πατρίδα τους. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω
Αυτό που είπε ο Λόρτος Μπέιτεν Πάουελ, ο ιδρυτής του προσκοπισμού, για αυτούς τους 31 προσκόπους. Η θυσία των Ελλήνων προσκόπων του Αιδιγινίου αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στον προσκοπισμό όλου του κόσμου. Οι ηρωικοί πρόσκοποι επισφράγησαν με το αίμα τους τα ιδανικά της αγάπης για την πατρίδα και για την ελευθερία. Πριν λίγες μέρες λοιπόν συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την υπέρτατη θυσία των προσκόπων του Αιδινίου. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, οι Έλληνες πρόσκοποι ασκύψουμε ευλαβικά το κεφάλι, αναλογιζόμενοι το σθένος και το μεγαλείο της ψυχής των αδερφών μας από το Αιδίνι, τα Σόκια και την Κάτω Παναγιά.